σας καλά μου παιδάκια. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν παιδιά, θέλετε να κάνουμε παρέα και πάλι μαζί? Θα πούμε πολύ ωραία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πούμε μια ιστορία για ένα άταχτο προβατάκι που χάθηκε. Και ξέρετε, αυτή την ιστορία την είχε πει ο ίδιος ο Χριστός. Ύστερα θα πούμε ένα ποιηματάκι και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί όμορφα τραγουδάκια που μιλάνε για τον Χριστό. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμένα μ' αρέσει να τραγουδάω για τον Χριστό. Και εμένα μ' αρέσει να ακούω ιστορίες. Και εμένα. Τότε λοιπόν καθίστε φρόνημα χωρίς να μιλάτε και αρχίζουμε. Κάποτε λοιπόν παιδιά, πριν πολλά πολλά χρόνια, ο Χριστός βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Πήγαινε βλέπετε από χωριό σε χωριό και από γειτονιά σε γειτονιά. Πολλοί κόσμος τον περιτριγύριζε και όπου κι αν πήγαινε τον ακολουθούσε. Ανάμεσα σε αυτά τα πλήθη βρίσκονταν διάφοροι άνθρωποι. Άνθρωποι πλούσιοι, άνθρωποι φτωχοί, άντρες, γυναίκες. Τον ακολουθούσαν μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Ακόμη, ανάμεσά τους μπορούσες να βρεις και μορφωμένους, όπως ήταν οι γραμματείς, αλλά και τους περήφανους φαρισαίους. Πολλές φορές έπαιρναν το θάρρος και πλησίαζαν τον Χριστό και άνθρωποι πολύ αμαρτωλοί, καθώς και τελώνες. Αυτούς τους τελώνες, μάλιστα, κανείς δεν τους συμπαθούσε και δεν τους ήθελε στην παρέα του, επειδή ήταν πολύ σκληροί άνθρωποι και άδικοι, γιατί έκλεβαν τους συμπατριώτες τους όταν μάζευαν τους φόρους για να τους δώσουν στους Ρωμαίους. Έλα όμως που όλοι οι άνθρωποι, όσο αμαρτωλοί κι αν είναι, έχουν ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Έτσι και αυτοί ήθελαν να ακούνε τα λόγια του Χριστού που ήταν αληθινά και τους έδιναν την αιώνια ζωή. Βέβαια, τους έλεγχαν για τις κακίες τους, τις κλεψιές τους, τα ψέματά τους, αλλά όμως και τους έλεγαν πως ο Θεός μπορούσε να τους συγχωρέσει αν μετάνιωναν. Έτσι, πολλοί από αυτούς μετανοούσαν για την αμαρτωλή ζωή τους και ζητούσαν συγγνώμη από το Θεό. Μια φορά λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς είδαν και πάλι ανάμεσα στον κόσμο που ήταν γύρω από τον Χριστό να βρίσκονται αυτοί οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Επειδή μάλιστα θεωρούσαν τους εαυτούς τους δίκαιους, γιατί διάβαζαν τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή και έκαναν τυπικά αυτά που έλεγε ο νόμος, άρχισαν να μουρμουρίζουν μεταξύ τους. «Κοίτα αυτός, ο Χριστός, δέχεται τους αμαρτωλούς στην παρέα του». «Αυτό λες εσύ. Εγώ τον έχω δει και να τρώει μαζί τους. Ένας λοιπόν δίκαιος μπορεί να κάνει παρέα με αυτούς τους αμαρτωλούς και ευρώμικους ανθρώπους». Και τότε παιδιά, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που ήξερε τι έλεγαν, γιατί εκείνος τα ξέρει όλα, όσο σιγά και αν τα λέμε, και ακόμα ξέρει και αυτά που σκεπτόμαστε, τους είπε μια ιστορία για ένα χαμένο προβατάκι και το τσοπάνι του. Ο τσοπάνης αυτός που ήταν πολύ καλός, είχε 100 όμορφα προβατάκια. Και φαντάζομαι παιδιά πως κάθε φορά που θα τα έβγαζε έξω από το μαντρί για να τα βοσκήσει, με πολύ αγάπη θα τα χάιδευε στα κεφαλάκια τους και στο παχύ τους τρίχωμα και θα τα οδηγούσε με ασφάλεια σε καταπράσινα λιβάδια. «Καλά μου προβατάκια, ελάτε, πάμε. Έλα εδώ ασπρούλι και εσύ πιτσιλωτό μου. Ελάτε όλα. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά και εσείς φρόνημα από πίσω να με ακολουθάτε. Έτσι καλά μου προβατάκια. Προσέξτε καλά, μην ξεχαστεί κανένα πίσω και χαθεί. Να μην φεύγετε από την παρέα μας,
γιατί υπάρχουν και τα άγρια ζώα που θα σας κάνουν κακό. Τα προβατάκια γνώριζαν τη φωνή του τσοπάνη τους και τον ακολουθούσαν γιατί τον αγαπούσαν. Τα φρόντιζε τόσο πολύ ο καλός βοσκός. Όταν έτρωγαν καλά και χόρτεναν, τα πήγαινε σε δροσερές πηγές για να πιούνε φρέσκο δροσερό νεράκι. Εδώ, προβατάκια μου. Έτσι, μπράβο. Πείτε όσο νεράκι θέλετε να ξεδιψάσετε. Κοιτάξτε τι δροσερό και φρέσκο που είναι. Πώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ τα προβατάκια μου στην καλύτερη πηγή θα τα έφερνα να πιουν νεράκι. Έλα, μπράβο. Πείτε για να γυρίσουμε πίσω στη στάνη. Άντε, προβατάκια μου, σε λίγο θα νυχτώσει. Όσο τα προβατάκια παιδιά μου ήταν κοντά στο τσοπάνο τους, περνούσαν ωραία και είχαν πλούσια ό,τι τους χρειαζόταν. Μα πιο πολύ απολάμβαναν την αγάπη του. Κανένας δεν θα μπορούσε να τους κάνει κακό, ούτε κι αυτός ο κακός ο λύκος που αρπάζει τα προβατάκια, γιατί ο τσοπάνης τους τα φρόντιζε και τα προστάτευε. Εγώ τα προβατάκια μου τα αγαπώ πολύ. Κανένας δεν μπορεί να μου τα πάρει από την αγκαλιά μου. Ούτε κι αυτός ο λύκος. Γιατί μόλις τον δω προστατεύω τα αγαπημένα μου αρνάκια. Και προτιμώ να κινδυνεύσω τη ζωή μου παρά να τα αφήσω μόνα τους και να τα αρπάξει. Κάθε τόσο τα μετρώ. Βέβαια. Είναι 100 και δεν θέλω κανένα να μου χαθεί. Μια μέρα όμως, παιδιά μου, καθώς ο βοσκός μέτραγε τα προβατάκια του, 95, 96, 97, 98, 99. Μπα, κάποιο λείπει. Πώς έφυγε άραγε? Ξεμάκρυνα από το κοπάδι. Καθώς είναι δειλό ζώο, δεν θα προσπάθησε να βρει το δρόμο του. Ω Θεέ μου, τώρα τι θα γίνει το μικρό μου προβατάκι? Πού να βρίσκεται? Μήπως μπλέχτηκε σε τίποτα αγκάθια? Ω το δυστυχισμένο μου, δεν θα μπορέσει να βγει μόνο του από εκεί μέσα. Και αν το βρει κανένα άγριο ζώο αλίμονο, θα το κατασπαράξει. Ω φτωχό μου προβατάκι. Όχι, δεν θα σε αφήσω. Θα τρέξω να σε βρω όπου κι αν είσαι. Ψηλά στο βουνό ή μέσα στους βράχους ή στα λαγκάδια. Ακόμη και σε αγκάθια μέσα αν βρίσκεσαι, εγώ θα έρθω, καλό μου προβατάκι. Θα έρθω. Δεν με νοιάζει κι αν τρυπηθώ, αρκεί να σε ξαναβρω. Ναι, έχω άλλα 99. Αλλά εγώ θέλω και σένα. Όχι, δεν θα πάψω να σε ψάχνω μέχρι να σε βρω. Έρχομαι, προβατάκι μου. Θα σε φωνάζω μέχρι να ακούσω το γλυκό σου βέλασμα. Έρχομαι! Έτσι, παιδιά, ο καλός βοσκός, χωρίς να σκεφτεί τον κίνδυνο που είχε μήπως γλιστρήσει σε κανένα βράχο και γκρεμιστεί στο κενό, ούτε ακόμη τον κόπο που θα έκανε να τρέχει μέσα στις ρεματιές και στα λαγκάδια, έτρεξε να βρει το χαμένο του προβατάκι. Τόσες ώρες ψάχνω και ακόμη τίποτε. Ούτε ίχνος δεν είδα το προβατάκι μου. Ω Θεέ μου, μήπως μου το φάγε κανένα άγριο θηρίο. Μα όχι, θα βλέπα κάτι που να μου το δείχνει αυτό. Τα πόδια μου ματώσαν από τα αγκάθια. Τα χέρια μου γδαρθήκαν από τα βράχια που σκαρφάλωνα. Αλλά όμως, όχι, δεν θα γυρίσω πίσω. Δεν θα γυρίσω πίσω χωρίς το προβατάκι μου. Το καημένο. Τόσες ώρες μόνο μες στην ερημιά. Δεν θα έχει πια και δύναμη να φωνάξει. Πού είσαι, προβατάκι μου? Προβατάκι μου, πού είσαι, προβατάκι μου? Ας πάω και σε αυτή την πλαγιά απέναντι στο λόφο. Κάπου θα το βρω. Δεν γίνεται. Προβατάκι μου, ασπρούλι μου.
Προβατάκι μου, Ασπρούλι μου. Α, σαν να τ' άκουσα. Α ναι, είναι το προβατάκι μου. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι. Μα από εκεί που ακούγεται είναι πολύ απότομα. Πώς να βρέθηκε σε αυτό το γκρεμό? Μήπως κανένα θηρίο το έφερε εδώ για να τα αποτελειώσει? Ας τρέξω να το προλάβω. Ανάτο! Μπλεγμένο μες στον άγριο θάμνο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Φαίνεται θα γλίστρησε από το μονοπάτι που βρισκόταν και έπεσε μέσα στα αγκάθια. Ω φτωχό μου προβατάκι! Μη φοβάσαι άλλο πια. Τώρα είμαι κοντά σου. Θα σε πάρω στην αγκαλιά μου. Πώς μπλέχτηκε αρνάκι μου το άσπρο σου μαλάκι μέσα σε αυτά τα αγριόγκαθα? Έτσι, μπράβο. Τώρα πια σε βρήκα. Σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Σώπα, γλυκό μου. Να, σου ξαναχαϊδεύω το όμορφο άσπρο κεφαλάκι σου. Σώπα. Αχ, καημενούλη μου, πονάς. Τα ποδαράκια σου είναι καταματωμένα. Όμως μη φοβάσαι, θα στα γιατρέψω. Θα στο περιποιηθώ εγώ, ασπρούλη μου. Τώρα που σε βρήκα, θα σε πάω στη στάνη και θα είσαι ασφαλισμένο. Μόνο μην ξαναφύγεις από κοντά μου. Τι χαρά που έκανε ο Βοσκός, παιδιά, μόλις βρήκε το προβατάκι του. Και αφού το έβαλε στους ώμους του, μας λέει ο λόγος του Θεού, ύστερα έτρεξε στο σπίτι του. Να, προβατάκι μου, είμαστε πάλι στο σπίτι. Θα πάω τώρα να φωνάξω τους καλούς μου γειτόνους και τους φίλους μου. Γιατί έχω μεγάλη χαρά που σε ξαναβρήκα. Και πιστεύω πως και αυτοί θα χαρούν. Ε, αγαπημένοι μου φίλοι, ελάτε να δείτε. Βρήκα το χαμένο μου προβατάκι. Το βρήκα σας λέω. Ελάτε να χαρείτε μαζί μου. Δεν ξέρετε, φίλοι μου, τι χαρά που έχω. Ξαναβρήκα το αγαπημένο μου το προβατάκι. Μπράβο, μπράβο, πολύ σπουδαίο. Κι εγώ χαίρομαι μαζί σου. Δεν είναι και λίγο να ξαναβρεις αυτό που αγαπάς? Αν δεν το βρίσκες, ποιος ξέρει τι θα γινόταν το καημένο? Τώρα πια δεν κινδυνεύει. Είναι μαζί μου, το ξαναβρήκα. Δόξα στο Θεό. Και όταν, παιδιά, ο Χριστός τέλειωσε την όμορφη αυτή ιστορία, την παραβολή όπως τη λένε, είπε σε όλους όσους ήταν μαζεμένοι γύρω του κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει και εμείς να το προσέξουμε. Σας λέγω ότι έτσι γίνεται χαρά εις τον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Τι θα πει παραβολή, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Παραβολή, μερούλα μου, είναι μία ιστορία παρμένη μέσα από την καθημερινή ζωή που όμως θέλει να μας δείξει κάτι άλλο. Ας δούμε παραδείγματος χάρη στην ιστορία μας. Μάθαμε για ένα καλό τσοπάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί αγαπούσε πολύ τα προβατάκια του. Πολύ ωραία.
Αλλά παιδάκια μου, αυτός ο τσοπάνος ξέρετε ποιος είναι? Ποιος? Είναι ο Ιησούς Χριστός που μας αγαπάει πάρα πολύ. Σαν τον καλό βοσκό της ιστορίας μας. Και ακόμη πιο πολύ, αφού για μας πέθανε πάνω στο σταυρό. Τιμωρήθηκε εκείνος σαν τον χειρότερο κακούργο για να μην τιμωρηθούμε εμείς. Έτσι, όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε στη θέση του, σώζεται από το θάνατο και παίρνει μέσα του την αιώνια ζωή. Και δεν θα πεθάνει δηλαδή ποτέ? Ο Χριστός είπε, όποιος πιστεύει σε μένα κι αν πεθάνει θα ζήσει. Δηλαδή, θα πάει κοντά στο Χριστό και μια μέρα εκείνος θα του δώσει ένα πολύ όμορφο και ένδοξο σώμα. Αλλά παιδιά, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι συμβολίζει το προβατάκι τώρα που εξηγήσαμε ότι ο βοσκός είναι ο Χριστός? Ένα άτακτο παιδί που έφυγε από τον Χριστό κοντά. Εγώ νομίζω πως μας δείχνει όλους τους κακούς ανθρώπους. Και ποιοι είναι οι κακοί άνθρωποι? Αυτοί που σκοτώνουν τους άλλους. Αυτοί που κλέβουν, που λένε ψέματα. Καλά είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, γιατί ξεφύγαμε από το θέλημά Του. Άλλος πιο λίγο και άλλος πιο πολύ, όλοι μπροστά στο Θεό έχουμε αμαρτήσει και επομένως είμαστε σαν το προβατάκι εκείνο που ξέφυγε από το κοπάδι, δηλαδή από το θέλημα του Χριστού και από την αγάπη Του. Ναι, και έτσι μόνο του που ήταν δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει το δρόμο του. Πολύ σωστά. Και εμείς μόνοι μας κανελίτσα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να βρούμε το δρόμο για να ξαναγυρίσουμε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό ήρθε ο ίδιος ο Χριστός από τον ουρανό και αψηφώντας ακόμη και αυτόν το θάνατο έψαξε να μας βρει όλους έναν έναν. Γιατί ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον κάθε ένα μας χωριστά. Σ' αγαπάει και σένα και πέθανε και για σένα. Δεν έχει καμιά σημασία αν κάποιος είναι μεγάλος ή μικρός, αγόρι ή κορίτσι, ούτε ακόμη αν κανείς είναι πλούσιος ή φτωχός ή αν είναι κίτρινος, μαύρος ή λευκός. Όλους ο Χριστός μας αγαπάει με την ίδια αγάπη και θέλει όλους να μας βάλει μέσα στην αγκαλιά Του. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει ότι είναι χαμένος και να φωνάξει όπως και το προβατάκι της ιστορίας μας. Και τι να πει? Να πει, «Χριστέ μου, το καταλαβαίνω πως οι αμαρτίες μου με έκαναν να φύγω μακριά από το Θεό και αν μείνω έτσι θα χαθώ για πάντα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και πάρε με στην αγκαλιά σου. Κάνε με ένα δικό σου παιδί, γιατί πιστεύω πως εσύ πέθανες για μένα επάνω στο σταυρό». Τότε ο Χριστός θα μας πάρει επάνω στους ώμους Του όπως το προβατάκι ο βοσκός? Βέβαια, θα μας κρατά πάντοτε τρυφερά και στοργικά. Θα φροντίζει για μας. Θα μας βάλει μέσα στην παρέα τη δική Του που είναι η Εκκλησία και μια μέρα θα μας πάρει στο σπίτι Του στον ουρανό για να ζούμε πάντοτε κοντά Του και να χαιρόμαστε. Γιατί δεν θα μας φάει ο λύκος? Ποιος είναι ο λύκος? Ο λύκος, παιδιά μου, είναι ο διάβολος που θέλει όλους να μας κάνει να αμαρτάνουμε για να μην πάμε κοντά στο Θεό. Εγώ δεν το θέλω τον κακό το λύκο, τον διάβολο. Βέβαια και δεν πρέπει να τον θέλεις. Ούτε εγώ, ούτε κανένας μας δεν θέλει το διάβολο. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που μας λέει. Δηλαδή αμαρτίες? Βέβαια αμαρτίες. Γιατί όταν χτυπάμε ο ένας τον άλλον, όταν λέμε κακά λόγια, όταν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε το διπλανό μας, όλα αυτά τι είναι? Αμαρτίες. Και όταν κάνουμε ζαβολιές στα παιχνίδια? Και όταν λέμε ψέματα, αυτά είναι του διαβόλου. Πολύ σωστά. Όμως, παιδιά, είναι και μερικοί
που νομίζουν ότι επειδή πάνε στην εκκλησία, επειδή βοηθάνε τους φτωχούς ή κάνουν άλλες καλές πράξεις, ακόμη ότι επειδή κάνουν προσευχή, πως αυτοί δεν έχουν ανάγκη από τον Χριστό, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους δίκαιους. Αλλά ο Χριστός τι είπε? Για ποιον χαίρεται ο ουρανός? Για τον αμαρτωλό που μετανοεί. Μάλιστα. Και όχι για αυτούς που νομίζουν πως είναι δίκαιοι και δεν μετανοούν, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, κανείς δεν είναι δίκαιος. Όλοι αμαρτήσαμε και φύγαμε σαν τα πλανημένα πρόβατα μακριά από το Θεό. Και πρέπει με μετάνοια. Ελάτε τώρα να ψάλουμε όλοι μαζί. Τώρα να ακούσετε με προσοχή ένα όμορφο ποιηματάκι. Ήταν ένας τσοπάνης με πρόβατα 100 που τα αγαπούσε όλα, και αυτό το πιο μικρό. Σε όμορφα λιβάδια τα πήγαινε συχνά να φάνε να χορτάσουν πλούσια, και μετά σε δροσερό νεράκι τα πότιζε καλά και ύστερα τα οδηγούσε στη στάνη με χαρά. Τα μέτραγε ένα-ένα και τι πολύ χαρά που είχε ο βοσκός μας για όλα του τα μια. Μια μέρα όμως, Θεέ μου, τα μέτρησε ξανά και βρήκε ότι ήταν μόνο 99.
Πώς έφυγες μακριά μου, Ανάκη μου μικρό, θα τρέξω για να σε βρω, είπε ο καλός βοσκός. Σε λόφου, σε λαγκάδια, βουνά και ρεματιές, τρέχει ο καλός στο πάνω. Στα πόδια του πληγές, άνοιξε για να τρέχει, μ' αγάπη εδώ και εκεί, να βρει το προβατάκι που είχε πια χαθεί. Και ξαμουνά το βρήκε, ο τίτρας η χαρά τρέχει και το σηκώνει μέσα στην αγκαλιά. Στους ώμους του το βάζει κι ύστερα με στοργή στο σπίτι του το πάει και αρχίζει μια γιορτή. Με φίλους και γειτόνους, γιατί από το χαμό γλίτωσε το μικρό του πρόβατο το ακριβό. Τέτοια χαρά μεγάλη μας είπε ο Χριστός γίνεται στα ουράνια για κάθε αμαρτωλό που πάει μετανιωμένος σε εκείνον ταπεινά και για βοσκό του έχει αυτόν παντοτινά. Θέλετε να τραγουδήσετε κι εσείς μαζί μας τα όμορφα τραγουδάκια που θα ακούσετε? Ο Χριστός μου είναι.
Παιδάκια μου, εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσουμε την όμορφη κουβεντούλα μας και τα τραγουδάκια μας. Αλλά θα ήθελα να μου υποσχεθείτε πως πάντα θα θυμόσαστε την όμορφη ιστορία με το άταχτο προβατάκι μας, για να μην του μοιάσει κανένα από σας. Θέλω όλα τα παιδάκια να είσαστε φρόνημα και υπάκουα και να έχετε για οδηγό σας πάντοτε τον καλό μας τσοπάνι, τον Χριστό.